Στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου παρέπεμψε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου την εξωφρενική διεκδίκηση της εταιρείας που εκμισθώνει το ξενοδοχείο Ξενία να μειωθεί το ετήσιο μίσθωμα κατά 60% και να καταβάλει στο Δήμο 170.000 ευρώ το χρόνο αντί για 420 που καταβάλει σήμερα. Ο ιδιώτης επικαλείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 2009 που τροποποίησε τη σύμβαση με το Δήμο Βόλου και προβλέπει η μεταβολή του μισθώματος από το 2012 εφόσον δεν γίνει δυνατή η επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων με ευθύνη του Δήμου. Το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο δεν προβλέπει την κατασκευή νέων κτηριακών εγκαταστάσεων εντός του χώρου του Ξενία και κατά συνέπεια ο εκμισθωτής ζητά τώρα από το Δήμο να μισθώνει το ξενοδοχείο έναντι πινακίου φακής. Ζητάει μια πολύ μεγάλη μείωση. Έχει ανατεθεί στις υπηρεσίες, στην οικονομική υπηρεσία, σε συνεργασία με την νομική υπηρεσία, να γίνει και κάποια εισήγηση. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συμβατικές υποχρεώσεις που υπάρχουν και το γενικότερα βεβαίως κλίμα, η οικονομική κατάσταση. Και το γεγονός ακόμη ότι η πόλη μας εξασφάλισε μια πολύ αξιόλογη μονάδα είναι πράγματα που θα πρέπει να συνεκτιμηθούν. Σαφώς όμως είναι πολύ μεγάλη μείωση που ζητάτε αυτή τη στιγμή με το έγγραφο της εταιρείας. Ο επικεφαλής της ίσονος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Μαργαρίτης Πατσιαντάς επεσήμανε ότι μόνο τα πολιτικά δικαστήρια έχουν αρμοδιότητα να κρίνουν για τη μείωση του ετήσιου μισθώματος του Ξενία. Τα μόνα αρμόδια όργανα για να μειώνουν μισθώματα επαγγελματικών εμπορικών μισθώσεων είναι τα ελληνικά πολιτικά δικαστήρια. Πάντως σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπάρξει τέτοια θεαματική μείωση μισθώματος επαγγελματικής χρήσης. Σε κάθε περίπτωση η Δημοτική Αρχή πρέπει να ενεργήσει με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου και αφού λάβει υπόψη της παράγοντες όπως ο ετήσιος τζίρος της εκμισθώτριας εταιρείας προτού αποφασίσει για το τελικό ποσοστό μείωσης του μισθώματος του Ξενία.